Μαζί μας ο κατά πολλούς MVP της σεζόν, αν και νομίζω ότι η ομάδα συνολικά είναι MVP, έτσι όπως λειτουργήσε το πράγμα, ο Δημήτρης ο Πέργας, ο οποίος πού βρίσκεσαι Δημήτρη αυτή τη στιγμή? Στη στιγμή βρίσκεσαι σε Βίλη, βρίσκομαι, καλησπέρα. Σε Βίλη. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Ωραία αρχιτεκτονική. Ναι. Τη μελετάτε να υποθέσω. Τώρα Κυριακή... Ωραία, ωραία πολύ, ήλιο έχει εδώ, ωραία πολύ. Κυριακή η ομάδα σου γλεντούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ίσως στην Εθνική. Ναι, δεν ήρθε στο γλέντι δυστυχώς. Αλλά την άλλη και το να είσαι στην Εθνική είναι μεγάλη υπόθεση, Εντάξει, σίγουρα είναι το top πιστεύω για ένα προσφέρει να παίζει με την εθνική του ομάδα. Θα έχουμε χρόνο να γλεντήσουμε, να γυρίσουμε, εκεί είναι Θεσσαλονίκη, δεν θέλει. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Δημήτρη, λέμε και πιστεύουμε ότι αυτός ο τελικός και η κατάκτηση του κυπέλου δεν είναι απλώς μια ιστορία ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το έκτο του κύπελο. Είναι μια απόλυτη επιβεβαίωση μιας καταπληκτικής χρονιάς. Δηλαδή βγήκε σε ένα 90 λεπτό όλα όσα λέγατε κι εσείς, έλεγε ο προπονητής σας, οι παράγοντες του ΠΑΟΚ, ο κόσμος, ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα. Έτσι το αντιμετωπίζετε κι εσείς? Το περιμέναμε αρκετές εβδομάδες το μάτι αυτό. Τα τελευταία μάτια του πρωταθλήματος τα αντιμετωπίζαμε σαν να είναι μια προετοιμασία μήνυ για τον τελικό. Ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι, καθαροί για το στόχο μας, που το πιστεύαν όλοι μέσα από εκείρα και έξω από εκείρα, όλους ακολουθήσαμε ότι θα το πάρουμε αρκεί να είμαστε εμείς καλά, και όντως έτσι έγινε. Ήμασταν εμείς καλά, δείξαμε αυτό το πρόσωπο που δείξαμε μετά τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, μετά το παιχνίδι με την Ξάνθη, όλο και το διάστημα. Και καταφέρουμε να το πάρουμε. Σας εκνεύριζε το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα χάσατε ένα πρωτάθλημα στα δικαστήρια με τρόπο, μην τον αναλύσω τώρα ιδιαίτερα, και ότι παράλληλα οι ανταγωνιστές, οι αντίπαλοι, αυτό το πράγμα το περνούσαν στον Τούκου με τις δηλώσεις τους, με τις τοποθετήσεις τους γενικά, με τον τρόπο που σκεφτόντουσαν, σας ενοχλούσε αυτό? Σίγουρα δεν μπορεί να σου πει ένα διάφορο όλο αυτό το σκηνικό, γιατί πραγματικά δώσαμε τα πάντα φέτος. Κάναμε υπέρβαση από εκεί που ήμασταν πραγματικά κάτω στο πάτωμα, σηκώσαμε κεφάλι και καταφέρουμε αυτό που κάναμε φέτος. Σίγουρα μας εκνεύριζε και πεισμόναμε όλο το πιο πολύ, γιατί ξέραμε, ήμασταν σίγουροι για τους εαυτούς μας, για τη δουλειά που κάνουμε, και έτοιμοι, ήμασταν έτοιμοι, πραγματικά πολύ έτοιμοι για να δείξουμε, να δώσουμε απαντήσεις μέσα στο γήπεδο. Μπορείς να περιγράψεις τα πιο μεγάλα πλεονεκτήματα αυτής της καταπληκτικής ομάδας που είδαμε φέτος σε σχέση και με τους άλλους? Και σε σχέση με προηγούμενες ομάδες που έζησες εσύ, γιατί είσαι και χρόνια στον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, καταρχήν θα ξεκινήσω με τον προπονητή, ο οποίος ήρθε εδώ με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Δεν έφυγε ούτε λεπτό ούτε δευτερόλεπτα από αυτό που πίστευε ο ίδιος. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, να έχεις κάτι στο μυαλό σου και να το εφαρμόσεις, είτε είναι σωστό είτε λάθος, να συνεχίζεις με αυτό, γιατί αυτό πιστεύεις, έτσι. Αυτό έκανε ο προπονητής. Ήρθε εδώ, τα βάλε κάτω, μας εξήγησε κάποια πράγματα, πώς έπρεπε να δουλεύουμε, τι χρειάζεται να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο, αυτοσυγκέντρωση, πειθαρχία, το α και το ω για αυτόν. Από εκεί και πέρα θα εστιάσω πολύ στο ποδόσφαιρο που παίξαμε και στην ανάπτυξη από πίσω, γιατί είδαμε ειδικά αναδιαστήματα να παίρνουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε πολλά παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που φέτος πιστεύω είχαμε καλύτερη εμφάνιση, ιδιαίτερα με τις μικρές ομάδες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, μας θυμάστε, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν αυτό. Να μπορέσει να βρίσκει λύσεις και διεξόδους σε κλειστές άμυνες. Ναι. Και φέτος το κάναμε, πιστεύω, μεγάλη επιτυχία. Αυτό και ήταν ένα κλειδί για την όλη αυτή η πορεία. Και επίσης, αμυντικά, πραγματικά είχαμε και την καλύτερη άμυνα. Και όλη η δουλειά ξεκινούσε από εμάς μπροστά. Γιατί όλη η ομάδα κάνει άμυνα και όλη η ομάδα κάνει επίθεση. Mm-hmm. Και για μένα αυτά τα δύο σημεία ήταν τα κλειδιά της φετινής πορείας. Ναι, βεβαίως. Μια και αναφέρθηκε σωστά σε εκείνο το μάτσο με την Ξάνθη, σε εκείνη την περίοδο που γύρισε το κουμπί, ήταν φυσιολογικό? Δηλαδή ήρθε ένας προπονητής Αύγουστο, ένα μήνα, δύο μήνες, έτσι όπως το έλεγε, από εκεί και μετά βρέθηκε η χημεία. Έτσι δεν είναι το ποδόσφαιρο, αυτό δεν είναι το φυσιολογικό? Εμείς που χρειάζεται και παραπάνω χρόνο να βρεθεί η χημεία και σωστό, να... Σωστό, σωστό, ναι, ήταν και λίγος χρόνος, ναι, ναι. Και ήταν και πολύ ο χρόνος που το έκανε αυτό, αλλά πάλι ήμασταν, να το πω, λίγο τυχεροί που
άλλαξε πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε η δουλειά, η κατάσταση, και από εκεί πέρα ήρθαν μόνο τα θετικά. Και ευτυχώς περιέργεια, γιατί κινητομάζει με την Ξάνθη, πραγματικά είναι μεγάλο μάθημα για όσους ήταν στην ομάδα, για όσους καινούριους κιόλας, γιατί θυμάμαι ότι ήταν η κατάσταση πολύ έκρηκτη και ήταν δύσκολο το όλο κλίμα, το ξέρετε κι εσείς. Mm-hmm. Ήταν και ήδη, αυτό που δεν λέμε, είναι ότι δεν είναι ότι θέλει Αύγουστο ο Λουτσέσκου, είναι και το τι παρέλαβε τον Αύγουστο. Σε επίπεδο αθλητικό, Δημήτρη, πρέπει να ήσασταν σε τραγική κατάσταση τότε. Σαν ναι, πραγματικά θυμάμαι, παίζουμε το μάτι με την Κέρκυρα στην Τούμπα, θυμάμαι, και κλεισμένο το θηρόν, μετά τον αποκλεισμό. Και ήταν και το πρώτο μάτι που έπαιξα, ξεκίνησα βασικός, και ήμουνα, αλλά δεν μπορούσα να παίξω 30 λεπτά. Ήταν όλη η ομάδα έτσι. Όλη η ομάδα έτσι, ναι, το βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί και στην αίσθηση σου νομίζω ότι το επίπεδο έντασης του αντιπάλου στα τρεξίματά του και σε αυτά ήταν τουλάχιστον 2-3 φορές πάνω από τα δικά μας. Ναι, ναι, σίγουρα. Κάτι ανάλογο τώρα και για σένα. Κάτι παρόμοιο. Φαίνεται ότι φέτος ήταν η χρονιά εκτόξευσης των ικανοτήτων σου, της απόδοσής σου. Δεν είναι και αυτό φυσιολογικό? Σιγά σιγά να ανεβαίνεις όλο και περισσότερο σε επίπεδο. Εσύ πώς το νιώθεις? Εγώ νομίζω ότι τον Τούτουρ ξεκίνησε αυτό και απλά χάθηκε μια χρονιά πέρσι. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να βελτιώνεται ένας ποδοσφαιριστής, να αγωνίζεται αρχικά, αυτό που είπε και ο Στάους πριν, γιατί άμα δεν αγωνίζεσαι συχνά και συνέχεια δεν μπορείς να βελτιώνεσαι, είναι ο αγώνας είναι το σημαντικότερο πιστεύω. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα, όπως είπα και πριν, να βελτιώνεις κάθε χρόνο, να γίνεις καλύτερος, να βγάζεις νέα στοιχεία, να βλέπεις τι λάθος έκανες, είτε κερδίζεις, είτε παίζεις καλά, είτε δεν παίζεις καλά, πρέπει να βλέπεις, να βάζεις κάτω, να βλέπεις το τι έχεις κάνει σωστό και τι λάθος. Και να βελτιώνεις συνεχώς, να ψάχνεις τρόπους να γίνεις καλύτερος αγωνιστικά, μη αγωνιστικά, έξω από το γήπεδο, γενικά σαν άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω. Φέτος πού βελτιώθηκε κυρίως ο Πέλκας, και ο άνθρωπος και ο ποδοσφαιριστής? Και στις εντολές του προπονητή ουσιαστικά προσαρμόστηκες καλύτερα, γιατί εμείς αυτό είδαμε. Γιατί εγώ λέω πλέον ότι είσαι δεύτερος επιθετικός, άλλοι λένε ότι είσαι δεκάρι, άλλοι λένε οτιδήποτε. Ουσιαστικά τι διαφορετικό έκανες μέσα στο γήπεδο που ανέδειξε κιόλας και μεγαλύτερη διάρκεια είχες και μεγαλύτερα νούμερα είχες και τα πάντα? Πρώτα απ' όλα θα πω ότι αυτό φέτος που έζησα με τον προπονητή του καινούργιου είναι το ότι μας έδινε στάνταρ οδηγίες σε κάθε μέρος του γηπέδου. Το δουλεύουμε στην προπόνηση αυτό, το τι πρέπει να κάνει κάθε προσφυγητής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να προσφυγητή, ειδικά αμυντικά, να έχεις συγκεκριμένες εντολές, να μην τρέχεις δηλαδή όπου να είναι και άσκοπα, και μπορείς έτσι καλύτερα να διαβάσεις το παιχνίδι, διότι είναι, οι εντολές είναι συγκεκριμένες. Από εκεί πέρα για μένα θα πω το ότι βελτιώθηκα πάρα πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Mm-hmm. Με πολλά παραπάνω τρεξίματα, με ένταση στο παιχνίδι. Δεν είχα αυτά τα κενά διαστήματα που είχα πιο παλιά μέσα στο παιχνίδι, να χάνουμε δηλαδή κάποιες στιγμές. Προσπάθησα να βρίσκουμε συνέχεια μέσα στο παιχνίδι, με την μπάλα, χωρίς την μπάλα. Και όπως μίλησα και είχα και μια κουβέντα με τον προπονητή μου πριν τελικό, αυτό που μου είχε πει είναι ότι αυτό που κατάφερα φέτος είναι η νοοτροπία αυτή που απέκτησα μέσα στο γνωστό χώρο και σοβαρότητα. Ναι. Και αυτό μου είπε να κάνω στο τελικό τίποτα παραπάνω. Αυτό που έκανε στο τελικό με τα κλεψίματα ψηλά και τις παγίδες του Σιμώνης νομίζω ότι ήταν από τις πιο καταλυτικές καταστάσεις για να φανεί και η εικόνα του αγώνα αυτή. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μια και λέμε για τον τελικό, μας ρωτάει και φίλος να σε ρωτήσουμε, κοίτα τώρα η περιέργεια του φιλάθλου που δεν είναι λογική. Λέει, ποιες είναι οι σχέσεις, λέει τώρα, των διεθνών παιχτών του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ μετά τα όσα έγιναν, όπως είσαι στην εθνική ομάδα τώρα? Οι σχέσεις που ήρθαμε εδώ είναι κανονικές, συζητηθήκαμε όλα καλά, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι εδώ στην εθνική ομάδα. Το τι είπε ο καθένας τώρα στην ομάδα του, στις δηλώσεις του, mm-hmm. ίσως και να επηρεάζονται κάποιοι από τις καταστάσεις. Εγώ προσωπικά έρχομαι εδώ να κάνω τη δουλειά μου, να αγωνιστώ για την εθνική ομάδα που είναι ό,τι καλύτερο πρέπει να δίνεις πάντα. Το καλύτερο μπορεί να δώσει, όπως και στην ομάδα σου, όπως και στην προπόνηση. Για μένα δεν αλλάζει τίποτα. Όπου και να αγωνίζουμε είναι το ίδιο. Και στη γειτονιά που έπαιξα το πάσα με τους φίλους μου, πάνω το ίδιο ήταν. Δεν να κερδίζω. Και εδώ οι σχέσεις είναι κανονικές. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα σου και πριν. Για ένα σκοπό παίζουμε όλοι εδώ. Να σου πω, στη φάση του γκολ, το σκέφτηκες να κάνεις την κίνηση, το ξανασκέφτηκες, την έκανες, μέτρησες τις δυνάμεις σου, τελικά την έκανες την κίνηση στο τέλος, έτσι δεν είναι? Ναι,
ήθελα πολύ να βάλω γκολ και από πριν να μαζί τη φάση της δείχνω του Άλεξα, δεν ξέρω να μην είδε κιόλας που τη θέλω την μπάλα, γιατί τρέξει με το δεξί μου χέρι για το χώρο μπροστά. Ναι, γιατί ο Μπακάκης δεν βλέπει πολύ καλή την μπάσα, πραγματικά. Την έκανε πολύ καλή και ήθελα να μπαίνει την μπάλα μέσα. Ο Πρίγκιπας πλέκα πλάκα στο παιχνίδι του τελικού, όσες ασίστ δεν έχει κάνει σε ένα γύρο, σας έχει βγάλει. Ήταν σαν να τα απόδωσε τη χαρά που του δώσατε, την τροφοδοσία όλη τη χρονιά, έτσι δεν είναι. Ήτανε παντού. Έτσι, ναι, πραγματικά ήταν και παρακολουθώ στο τελικό και όχι μόνο στο τελικό. Έχει εδώ και τις δεύτερες μήνες δεν είχε βελτιωθεί και αυτός πάρα πολύ. Ενώ στον πρώτο γύρο δεν ήταν τόσο καλός όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι του σκοραρίσματος. Ναι. Τελευταίο τρίμηνο-τετράμηνο αυτό που είδαμε και εμείς οι υπέρθυμες στον αγωνιστικό χώρο είναι αυτό το πράγμα ότι ήδη έχει βελτιωθεί κάτι και έχει καταλάβει ότι δεν φτάνει μόνο τον γκολ, ότι χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, ειδικά ένας ευθετικός σε ομάδα του ΠΑΟΚ. Και το έχει κάνει πραγματικά με πάρα πολύ καλή δουλειά και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί και συζητούσαμε και μαζί και ο ίδιος το καταλάβαινε αυτό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να καταλαβαίνεις το τι κάνεις και τι κάνεις στο γήπεδο και να βελτιώνεις. Γι' αυτό προφανώς το βελτίωσε κιόλας. Γιατί τότε να το καταλάβεις. Ναι. Άμα δεν το καταλάβεις. Παιδιά είναι σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας μέσα. Το τελευταίο διάστημα συνολικά. Ναι. Δημήτρη, πες μου για την εμπειρία, γιατί όλοι λένε, ακούμε, εσύ θα μας πεις καλύτερα, του να έχεις συμπαίχτη το Βιερίνια, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω. Τι ξεχωριστό είναι τελικά αυτό που δίνει ο Πορτογάλος? Εγώ αυτό που θα σας πω, παιδιά, είναι ότι η νοοτροπία αυτού του προσφερειστή είναι απλά δεν υπάρχει. Αυτό που σε έχει πάρει Euro, έχει παίξει που έχει παίξει, ήρθε εδώ ως... Ιούρας ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής σαν μεγάλη μεταγραφή mm-hmm. που γι' αυτό να πούμε άλλος άμα τις θέσεις του μπορεί να έλεγε ότι όχι δεν παίζω μπακ, ότι με σαν εξτρεμίς θα αναφθήμωνε και οτιδήποτε. Mm-hmm. Το έχουμε δει σε πολλές ομάδες. Αυτός όχι μόνο ήθελε να έπαιξε εκεί που την προπονητής, αλλά είναι και το α και το μέγα, πραγματικά είναι απίστευτος και ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος και σαν παιδί. Είναι, η παρουσία του στην ομάδα είναι καταλυτική. Τι να πω, τι να πω είναι λίγο. Πραγματικά είμαστε, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Στον τελικό που χτύπησε στο 78 δεν μπορούσε να παίξει και τον παρακαλούσε να μείνει, ειδικά μετά την κόκκινη. Τον παρακαλούσε να μείνει. Ναι, να μην βγει αλλαγή. Και του λέω, δεν μπορώ, θα συστώνει, δεν μπορώ να παίξω άλλο. Γι' αυτό μετά έκλαιγε. Πραγματικά τι να πω, είναι... Απίστευτος σε όλα του και πολλά σχαρή. Είναι μεγάλο παράδειγμα για όλους μας την ομάδα και όχι μόνο για την δικιά μας ομάδα, για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτόν τον παραγγελισμό θα τον καθιερώσεις. Να πέφτεις πάνω σε μια δημιουργία ματ. Δεν μπορούσα να σκοθώ σε τα γλιστρούς, τρεις φορές έπεσε. Απίστευτο. Ωραίο ήταν, φίλοι. Περίμενες να ανοίξουν, ε. Δεν άνοιξαν τελικά. Δεν άνοιξαν. Δεν μου λες τώρα, τα λέμε ωραία. Υπάρχει περίπτωση να φύγεις, να πας στην Μπεσίκτας, να πας ξέρω εγώ στην Μπενφίκα, να πας ποιος άλλος σε θέλει? Δεν ξέρω ποιος με θέλει, ποιος δεν με θέλει. Αυτό που ξέρω τώρα είναι έχω μάθει σήμερα με την Εθνική, μετά θα εξκουραστώ λίγο. Γιατί έχουμε ξεκινάει μεγάλη σεζόν με τον ΠΑΟΚ, Champions League, μεγάλος στόχος. Από εκεί πέρα θα δούμε. Δεν έχεις δηλαδή κάποια πρόταση, κάτι επίσημο, κάτι? Γιατί το όνομά σου παίζει συνέχεια. Το τι ακούγεται δεν ξέρω κι εγώ, ό,τι διαβάζω κι εγώ, ό,τι γράφω και το βάζω που διαβάζω κι εγώ πότε. Είπες προχθές το βράδυ, το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο, ότι θέλω να μείνω στον ΠΑΟ και κλπ. Μόνο για κάποια πολύ μεγάλη ομάδα στο εξωτερικού να με απασχολήσει. Μεγάλη ομάδα είναι η Λίβερπουλ, λέω εγώ. Εσύ ποια λες μεγάλη ομάδα? Κοίταξε, θα έλεγα είναι μεγάλη κουβέντα αυτό το ότι... Ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Μπορεί να σου προσφέρει πολλά πράγματα. Είναι πραγματικά μια ομάδα... Οποιοςδήποτε εσείς θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτή την ομάδα. Ειδικά άμα είσαι από εδώ, άμα ξέρεις το DNA της ομάδας, είσαι να αγαπάς την ομάδα. Από εκεί πέρα είναι μια μεγάλη ομάδα που αγωνίζεται στο Champions League κάθε χρόνο να σου προσφέρει άλλες παραστάσεις πιο μεγάλες που πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια θα το κάνει και αυτός αυτό. Mm. Δεν το συζητώ. Απλά είναι και το πώς να γνωρίσεις και να γίνεις καλύτερος μέσω του μέσω του πρωταθλημάτου του εξωτερικού. Γιατί εδώ στην Ελλάδα όταν αγωνίζεις με ομάδες χαμηλότερη από τον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να βελτιωθείς σαν παίκτης και εσύ παραπάνω.
Και το διαπιστώνεις αυτό έρχοντας και στην εθνική, βλέπεις και το επίπεδο ότι είναι πολύ μεγαλύτερο με σχέση το ελληνικό πρωτάθλημα και πραγματικά αναρωτιέσαι άμα όντως μπορείς να γίνεις πολύ καλύτερος εσύ μέσω του ΠΑΟΚ ή μέσω μιας άλλης μεγάλης ομάδας στην Ευρώπη. Ναι. Και αυτό και πολύ θεωρώ ότι είναι πιο προηγμένα τα πρωταθλήματα στο εξωτερικό. Άρα πηγαίνεις, μπαίνεις στους ομίλους του Champions League, φίλε, και το λύνεις αυτό το πρόβλημα. Με τον ΠΑΟΚ κάνεις και ένα συμβόλαιο για πενταετές, να πούμε, μια χαρά να είσαι και όλα καλά. Δημήτρη, την επόμενη χρονιά πώς την φαντάζεσαι? Και πόσο σημαντικό είναι που ο ΠΑΟΚ έχει πλέον μια συνέχεια σε σχέση με την προηγούμενη. Ωραία, γιατί προπονητής μένει, κορμός μένει, τα πάντα μένουν. Το σημαντικότερο αυτό θα έλεγα ότι είναι η παραμονή του προπονητή για δεύτερη επόμενη χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό που δεν έκανε προετοιμασία, θα μας κάνει τη δική του προετοιμασία. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η ομάδα μπορεί να καταφέρει να κάνει το μεγάλο βήμα και να μπει στους ομίλους. Mm-hmm. Αρκεί να γίνει σωστή δουλειά, όπως φαίνεται ότι πάει να γίνει φέτος, κάτι πολύ σωστό από γενικής άποψης και από θέμα κορμού που είπες και εσύ και προπονητή που μένει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για την νέα χρονιά, επειδή τελείωσε καλά αυτή η χρονιά. Να κάνουμε όλα καλά και να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά ο Παδίνος έχει μπει σε Champions League και είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώσει με την είσοδο αυτή, θα γίνει, θα κάνει το άλμα στο επόμενο επίπεδο. Και κάτι τελευταίο για ένα ακόμα παραλυπόμενο. Τον Μαυρίδη, τον Γιώργο, πού τον θυμήθηκες παραμονή του αγώνα? Εσύ τον θυμήθηκες ή κάποιος σου θύμισε ότι είναι γούρι και δεν πρέπει να χαλάσει? Αυτό έγινε δύο εβδομάδες πριν. Μου είχα πάρει τηλέφωνο, δεν έγινε παραμονή του αγώνα. Είχε κανονιστεί, το ξέραμε οι δυο μας και ο Μαλεζάς. Ναι. Δεν το είπαμε σε κανέναν πουθενά. Την ώρα που φτάσαμε στο ξενοδοχείο την Πέμπτη, μιλήσαμε ότι αυτός θα πετούσε την Παρασκευή στο ξενοδοχείο και ήρθε στο δωμάτιο και μετά σε έπαιρνε τηλέφωνο έναν από τους συμπαίκτες, από αυτούς όλους που είδατε το κάνανε. Σε έπαιρνε και του λέει στο δωμάτιο, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Και τηρήθηκε η παράδοση. Και τηρήθηκε και ευτυχώς το γόρι να συνεχιστεί. Έγινε 4-4. Του είπαμε την άλλη φορά World Party και τέτοια όπως έκανε το 14 γυρίσματα και αυτά, τα κόβει και έρχεται. Για το πρωτάθλημα πρέπει να σκεφτεί κάτι τώρα ιδιαίτερα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία με την εθνική. Καλή ξεκούραση. Έμαθες να ξεκινάσει? Όχι, να ξέρουμε αν θα δούμε την εθνική. Αλλιώς δεν βλέπουμε άμα δεν ξεκινάς. Έχει. Δεν ξέρω, δεν μάθαμε ακόμα. Το απόγευμα Το απόγευμα. Στην αγωνία σας έχουν αυτοί. Δημήτρη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και πάλι συγχαρητήρια για ό,τι πετύχεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.